Κατσόνακια μου πολύ αγαπημένα, θέλω να σας πω για όλη τη στήριξη που μου δίνετε. Την καταλαβαίνω, διότι μπορεί να είστε μακριά μου, αλλά οι ψυχές μας πάντα επικοινωνούν. Κάποτε ένας άνθρωπος θα λέγαμε πιστός. Γνωρίζετε, όσοι με βλέπετε, σας μιλάω για την Εκκλησία, σας λέω πράγματα που γνωρίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε, όμως εμείς οι νεότεροι μπορεί να κάνουμε κάποια πραγματάκια όταν μπαίνουμε στον Ιερό Ναό ή όταν τελειώνει η λειτουργία, χωρίς να το καταλαβαίνουμε συνέστητα. Και τότε, εκείνη τη στιγμή, έρχεται ένας απομηχανής φύλακας άγγελος, θα έλεγα, που μας λέει, έλα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα. Λέω τώρα, αυτή η υπέροχη γλυκιά κυρία με τα άσπρα μαλάκια, τι να θέλει να μου πει, μήπως έκανα κάτι κακό? Να σας πω λίγο την αλήθεια, μαζεύτηκα. Αλλά μετά βλέπω ακριβώς απέναντί μου, που την έχω εδώ και καθόμαστε έξω από την εκκλησία, την κυρία Αναστασία. Η κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, καταρχήν μου επιτρέπετε να το δείξουμε στον κόσμο? Έχετε κανένα θέμα? Για το πρόσωπό μου? Ναι, έχετε κανένα πρόσωπο? Είναι ο γιος μου που βλέπει, δεν θέλω. Ωραία, θα βάλουμε θαμπωμένο. Ναι, θα ακούγεται μόνο η φωνή σας. Ναι, δεν θέλω να λέει ότι... Ωραία, ναι. Αλλά θα σας ταμπώσω και θα ακούγεται η φωνούλα σας. Ακριβώς. Ωραία, μου το επιτρέπετε αυτό? Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Για πείτε μου τώρα, κυρία, είπαμε. Αναστασία, τι ωραίο όνομα. Θεός μαζί σας. Να είστε καλά. Πείτε μου, τι είδατε, κυρία Αναστασία, σε μένα και μπήκατε στη διαδικασία? Ότι είστε πολύ πιστός άνθρωπος, αλλά κάπου δεν το ξέρατε, δεν είναι κακό αυτό. Μπράβο. Και για να σας δώσω λοιπόν το Χριστό, για να μην σας πιάνει ο άλλος. Ωραία. Γιατί ο άλλος είναι μισοκτόνος και μισεί τον άνθρωπο. Είναι μισοκτόνος, εναρχής μισοκτόνος. Έπρεπε να βοηθήσω τον αδερφό μου να κάνει σωστά το σταυρό για να τον φυλάει η Αγία Τριάδα. Μπράβο. Πώς τον έκανα εγώ, κυρία Αναστασία? Τον έκανα με μια μικρή κίνηση. Δεν έχει σημασία. Αλλά γιατί το έχω ακούσει από γέροντα εγώ. Ναι, ναι. Πρέπει να... Γι' αυτό σας είπα. Ναι, τα δαχτυλάκια θα τα δείξω, γιατί πρέπει να τα δω. Ναι. Εδώ είναι η Αγία Τριάδα, ως Θεός, ως άνθρωπος στη γη κατέβηκε. Μπράβο. Και λέει, ήρθε από τον ουρανό. Μπράβο. Κατέβηκε στη γη. Σταυρώθηκε δεξιά και αριστερά. Ανελήφθη στον ουρανό. Θα έρθει στη γη τη Δευτέρα Παρουσία. Θα δε πρόβατα δεξιά, θα δε ρήφια αριστερά. Κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και σε τέλος. Αυτός είναι ο Κύριος. Και δεν μου λέτε, κυρία Αναστασία, εγώ όταν κάνω το σταυρό μου πρέπει να το λέω όλο αυτό? Δεν το όχι, θυμάμαι. Όχι. Θα το κάνεις κανονικά. Και ο Χριστός το ξέρει αυτό. Κάνοντας το σταυρό λες και αυτό. Απλά χρειάζεται να σταυρώνουμε το σώμα μας. Το σώμα μας και ο Κύριος το πιάνει. Αλλά σας λέω τι έννοια έχει ο σταυρός. Ωραία, ωραία. Είναι πολύ ωραία που μας τη λέτε την έννοια και που μας το εξηγήσατε κιόλας. Ακριβώς. Μου θυμίζετε, να σας πω, την γιαγιά μου. Έχω δει εγώ ζωντανά, κυρία. Ζωντανά. Και χαίρομαι που πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι, αυτό που μεταλαμπαδεύετε και σε εμάς τους νεότερους, και μας προσεγγίζετε και με πιάσατε έτσι από το χέρι και μου είπατε. Αισθάνομαι πολύ συγκινημένος, ειλικρινέστατα, ναι, κυρία, ναι. Αναστασία μου. Εγώ έχω κάνει αγώνα για τον άνθρωπο, πολύ, πολύ αγώνα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ε. Πολύ αγώνα. Να μην κοιτάμε τους, μόνο τους εαυτούς μας. Ακριβώς. Έχω κάνει αγώνα για τους ανθρώπους, πολύ. Όχι εγώ. Δανείστηκε το σώμα. Και έχετε περάσει και πολλά, φαντάζομαι. Μάρτυρες, ιερομάρτυρες. Αλλά πω. Ιερομάρτυρες. Κυρία Αναστασία μου, σήμερα δώσατε μια ανάσταση στην ψυχούλα μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχετε Χριστό μέσα σας. Έχετε στο βλέμμα Χριστό. Μου επιτρέπετε να σας αγκαλιάσω? Βεβαίως. Έχετε Χριστό μέσα σας. Σας ευχαριστώ, κυρία Αναστασία μου. Αυτό είναι χάρη. Είναι χάρη αυτό. Με συγκινήσατε πάρα πολύ. Ξέρετε τι είναι? Να έχει τελειώσει η λειτουργία και να έρχεται ένας άνθρωπος με τόσο ευγένεια ψυχής και με τόση καλοσύνη και να μου λέτε, ελάτε να σας πω δύο πραγματάκια. Για την ψυχή σας το κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είπατε κάτι πολύ ωραίο.
για την ψυχή σας. Όλοι κοιτάζουν τη δική τους ψυχή. Εσείς κοιτάζετε και την ψυχή του συνανθρώπου σας. Να σας πω κάτι, όταν πίστεψα. Λέω, Κύριε, τι να κάνω για τους άλλους ανθρώπους. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το όνομά σας. Αντώνης. Αντώνιος. Έχω αδερφό Αντώνη. Α. Ήταν ένας μέγας Αντώνιος. Είδατε. Προσωπικότητα. Έχετε το όνομά του και σας βοηθάει. Ευχαριστώ. Και όταν πίστεψα που λέτε πραγματικά στον Χριστό, ο πατέρας μου λέει, έλα κοντά μου παιδί, τον κοίταξα από 8 παιδιά. Έλα κοντά μου, μου λέει, 33 χρονών ήμουν, αδερφέ Αντώνη. Α. 33 χρονών, τον πλησίασα λοιπόν, Άγιος. Βγήκε και Άγιος. Και μου λέει, άκουξε, εγώ είμαι από οικογένεια παπάδων. Παπάδων. Ο παππούς, το καρύδι του που ήταν δεξιός, και ο θείος, και ο αδερφός του παπάς, όλη η οικογένεια παπάδες, χαμπροί όλοι. Είναι το καρύδι μέσα στην Αμοργό, μέσα στην Αγία Τράπεζα του παππού μου. Αλλά δεν σας πιέζει, κυρία Αναστασία, κάποιος με το ζόρι να ακολουθήσετε το Χριστό? Τώρα θα σας πω, ναι, θα σας πω. Ναι, πείτε μου. Εγώ πίστευα στο Θεό, αλλά δεν πίστευα ότι υπάρχει άλλη ζωή. Ξομολογούμε. Αφού μου λέει ο μπαμπάς μου 10 η ώρα θα φύγω, και φεύγει 10 η ώρα, ακριβώς 10 η ώρα, εκεί άλλαξε, όπως είναι το ελάφι που πάει να βρει νερό. Έτσι έτρεχα να βρω πνευματικό, να πω τα αμαρτήματά μου. Γιατί δεν ήμασταν αμάρτητος κανείς. Μπράβο, και να ξελαφρώσετε την ψυχούλα σας. Ακριβώς. Όλοι είμαστε και είμαστε αμαρτωλοί. Εάν καυκάμε, εν Κυρίω καυκάμε. Λοιπόν, μου το είπε αυτό, πάω σπίτι, πίστεψα όμως. Έφυγε ο μπαμπάς. Αφού έφυγε, πάω σπίτι και ανοίγει έξω ο ουρανός, όχι μέσα στο σπίτι, και βλέπω το Θεό στον αέρα με άσπρα μαλλιά έτσι. Κάτω ο Χριστός με το φωτοστέφανο και έλαμψε ο ουρανός. Και πήγα στον πατήρι, αν ήταν ένας πνευματικός μου, ναι, που έχει πάει στην Αγία Παρασκευή. Λέω, Πάτερ, αυτό και αυτό. Αναστασία, πρόσεχε, παιδί μου. Και μετά άρχισα και έψερνα, έκανα αγώνα, έβαλα αυτά όλα που βλέπετε. Μπράβο. Αυτό για να ξέρετε, για να έχετε χαρά, σας το λέω, γιατί δεν κάνει να τα λέμε. Όχι, όχι. Είναι καλό ορισμένες φορές, λέει, να γνωρίζουμε και να παραδειγματιζόμαστε. Μπράβο. Μου λέει ο άντρας μου, αθέος. Άθεος ο άντρας σας. Ακούστε, να απαρνηθείς στο Χριστό και αν τον απαρνηθείς, θα σε έχω βασίλισσα, μου λέει. Εάν δεν τον απαρνηθείς, θα σου κόψω τα πάντα. Α, τόσο πολύ, ε. Ναι, έχω δύο παιδιά, πολύ, έχω και κόρη Αγία. Και μου τα κόβει όλα. Με το έτσι θέλω. Ναι, εγώ μας είχα πίστη. Και ήταν εποχές δύσκολες τότε που η άντρα... Είναι 45 χρόνια. Αυτή η δουλειά, 45 χρόνια έχω πιστεύει. Που η γυναίκα τότε, εκείνες τις εποχές, δεν μπορούσε εύκολα να εναντιωθεί στις προσταγές του σύζυγου. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί λοιπόν, είχε πει ο γέροντας που ήμουν εκεί στην παράκληση, οφειλών πατέρα, οφειλών μητέρα, οφειλών τέκνο, πάνω από μένα, ου και μουν άξιος. Και πιάνω αυτό εγώ. Μπράβο. Και λέω, όχι, και γονατίζει μπροστά μου ο διάβολος. Γιατί ήταν διάβολος. Και ήταν και όχι καλής διαγωγής άνθρωπος. Είχε και πολλές... καταβολές περίεργες. Περίεργες. Τέλος πάντων, για να τον σώσω, τον έσωσε ο Κύριος. Μπράβο. Ναι, αλλά πιστεύω ως άνθρωποι βάζουμε και εμείς μικρά λιθαράκια στο δρόμο. Το ναι, το ναι, λέει ο άνθρωπος. Το ναι. Το ναι. Τα άλλα είναι του Κυρίου. Δηλαδή, σέβεται, αδερφέ Αντώνη, την ελευθερία του πνεύματος. Δηλαδή, όσοι στέλνει ο πίσω μας. Τι όμορφο. Τι όμορφο πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά, ακούσατε, την ελευθερία του πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός μας και ο Θεός μας, επειδή πιστεύουμε στο Θεό της αγάπης, σέβεται την ελευθερία. Την ελευθερία του πνεύματος. Όσοι λοιπόν θέλει, ο πίσω μας ελθεί. Απαρνησά το εαυτόν και αρά τον το σταυρό και ακολουθεί τον. Δηλαδή, αν θέλεις, έλα, είναι στενή η πύλη, αλλά είναι φως από εδώ. Κατεβαίνει ο ίδιος κάτω και σε φωτίζει. Με ξέρετε. Κατεβαίνει το φως κάτω. Φεύγει ο παλαιός άνθρωπος, πεθαίνει και ζει ο καινούριος, ο οποίος μπαίνει μέσα ο ίδιος ο Χριστός στο σώμα. Τι όμορφα πράγματα. Και αυτό που κοινωνάμε, το έχω δει εγώ πριν 40 χρόνια, ήταν μια κυρία που κάναμε λειτουργία στην Αγία Βαρβάρα. Έλα κοντά μου, μου λέει, και βγαίνει τώρα. Λέω, τι θέλεις, κυρία Μαρία, αυτό είναι πολύ σπουδαίο που σας λέω. Ναι, μου όλα λέει, είναι σπουδαία, ναι, για μένα. Αδερφέ Αντώνη, είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα, για αυτήν τη ζωή.
αυτό ακριβώς. Εγώ ζω για τον άνθρωπο και για τον Θεό και για τον άνθρωπο. Και εγώ το ίδιο. Να ξέρετε, το βλέπω. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε καλοί απέναντι στους συνανθρώπους μας και στα υπόλοιπα πλάσματα. Το τι έχει κάνει ο Κύριος μέσα από το σώμα. Να προσέχουμε να μην κακοποιούμε τα σκυλάκια, τα γατάκια. Τίποτα, και το μυρμηγκάκι ακόμα. Και το μυρμηγκάκι αυτό. Γιατί και επίσης, ζωή. Και αυτό το υπέροχο εδώ που βλέπουμε δεντράκι, και αυτό πρέπει να το αγαπάμε και να λέμε, γιατί είναι δημιούργημα της πλάσης του Θεού μας. Ο Θεός το έκανε. Εκεί λοιπόν λέω, Κύριε, τι να κάνω για τους άλλους. Και άγγελος Κυρίου μου είπε χαίρε. Και μου έδειξε που θα το κάνω. Και το έκανα. Προσωτηρία ανθρώπων. Μπράβο. Εγώ αισθάνομαι πολύ υπερήφανος, κυρία Αναστασία, γιατί θα σας ευχαριστήσω. Θεωρώ ότι μοιραστήκατε μαζί μας διαμάντια από την ψυχή σας. Και αυτά δείχνει πόσο πλούσιος ψυχικά άνθρωπος είστε και πως δεν τα κρατάτε για σας. Αυτό το θησαυρό το μοιράζεστε και με εμάς. Λέω και εντολή να τα λέω όμως. Και αυτό είναι το πιο όμορφο. Θα σας δώσω κι άλλα κυρία Αναστασία. Σας λατρεύω και σας ευχαριστώ. Λατρεία νίκη μόνο σε εκείνον που σταυρώθηκε. Και μόλις θα πάω να κάνω το σταυρό έτσι όπως τον έκανα, τώρα θα λέω, θα μου έρχεται στο μυαλό μου. Η Αναστασία. Κυρία Αναστασία μου, σας αγαπώ πολύ. Χάρηκα κι εγώ. Ναι, ναι, πάντα. Κι εγώ ευχαριστώ το Θεό και ειδικά που σας έστειλε στον δρόμο μου. Και θα σε ζω.